Αλλιάζουμε αυτά τα συκοφαντικά του κυρίου Δίπλαρου. Ο κύριος Δίπλαρος δεν το έχει για τίποτα. Μα λέει είναι αναφορές σε δημοσιεύματα δεν που κάνει. Δεν το έχει για τίποτα ο κύριος Δίπλαρος. Κάθε 15 μέρες να πετάει τέτοια ζητήματα. Ποιο, για συναντήσεις με τον κύριο Άιντε. Είναι γνωστά, δεν θέλω να... Πέστε μας και γνωστά. Ποια είναι τα γνωστά. Είναι γνωστά. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Ποια είναι τα γνωστά. Κάθε 15 μέρες πετάει τέτοιου είδους ατάκες. Για συναντήσεις με τον κύριο Άιντε. Όχι, διάφορα. Για νεκρά πτώματα, για διάφορα. Ανυπόστατα. Αν μιλάτε για ανυπόστατα τουλάχιστον δεν έχουμε εξυπηρετούμενα, άρα... μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή δεν έχουμε ατιμάσει ή τέλος πάντων είμαστε καθαροί, κύριε Γεωργίου. Αλλά αν το πρόβλημά σας είναι ένα-δυο σαρδάμ, εντάξει, τότε σταυρώστε. Είναι κάθε, το δέχομαι. Είναι κάθε 15 μέρες. Απαντήστε με επιχειρήματα. Άμα είναι σαρδάμ, κύριε, να πάτε απαντήστε με επιχειρήματα. Κάνε λογοθεραπευτή να σας δει. Τι σημαίνει σαρδάμ, κύριε, είστε πολιτικό. Είστε πολιτικό, κύριε. Κύριε Γεωργίου, παρακαλώ. Είστε πολιτικό. Στον πάτο. Και εσείς στην πρωτολογία σας έχετε πει άλλα τον άλλο για τον Μήλο. Τι σημαίνει δηλαδή, να σε σταυρώσουμε. Έχει θίξει ο κύριο. Ή τα παπαγαλάκια του Ακέρου. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα γλωσσικό λύστημα, λέω σε μια συζήτηση. Συγκεκριμένα ζητήματα. Έχει... Τα παπαγαλάκια του Ακέλ είναι. Έχει... Και χαραυγή και ο διάλογο και χίλια δύο άλλα πράγματα. Έχει δείξει ο κύριο Ενόπουλο κάτι πολύ σημαντικό. Δεν στο πρακτικό μέρο τη υπόθεση, τι θα μα μείνει τελικά σε ό,τι αφορά στα έσοδα. Διότι προσέξτε, έγινε με τη βοήθεια τη κυβέρνηση μια ανατροπή σε ό,τι αφορά στη συμφωνία για τα έσοδα, κύριε Σοκράτη. Ναι. 2,3 δις διεκδικούν επιπλέον οι εταιρείε από αυτόν το οποίο.